Ένα άστατο καιρό έτσι θα πάμε μέχρι τα μέσα τη εβδομάδα και σιγά σιγά θα έρθει και ο πιο ανεξέλεγκτο καιρό από Πέμπτη και μετά. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά την εξέλιξη. Βλέπουμε λοιπόν στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, θα αφήσουμε τώρα να κυλήσει η κάρτα. Θα δείτε λοιπόν ότι έχουμε αρκετές συννεφιές προς την περιοχή της χώρας μας. Έχουμε αστάθεια, πρόσκαιρες τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά τμήματα και μέσα στο Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή εκδηλώνονται καταιγίδες στα ανατολικά των σποράδων. Κατευθύνονται λοιπόν αυτές οι καταιγίδες προς το ανατολικό Αιγαίο, προς τη Λέσβο, προς τη Χίο. Θέλει έτσι μια προσοχή μέχρι και το μεσημεράκι να περάσουμε λοιπόν αυτό το κύμα των καταιγίδων που βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά και σιγά σιγά και εδώ ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Πάμε λοιπόν στην επόμενή μας κάρτα να δούμε την εξέλιξη του καιρού. Θα δούμε λοιπόν ότι για σήμερα κυρίως από την οροσειρά της Πύρνου και ανατολικότερα θα έχουμε τα περισσότερα φαινόμενα. Αναφερόμαστε κυρίως σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο αλλά και νησιά Αιγαίου. Βροχές και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες από το απόγευμα όμως και μετά και εδώ σιγά σιγά θα αρχίσει η βελτίωση του καιρού. Απομακρύνεται αυτή η διαταραχή. Καλύτερος ο καιρός στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα με λίγες τοπικές συννεφιές και αρκετή ηλιοφάνεια. Έχουν μπει βέβαια βοριάδες τόσο μέσα στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο. Θα προσεγγίζουμε 6 τοπικά και 7 μποφόρ και αυτό είναι το αίτιο που είναι πιο αισθητό το κρύο, αν και θερμοκρασία. Και τώρα στην Αττική είμαστε κοντά στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Παρ' όλα αυτά, όμως, η επίδραση του βορειά κάνει την αίσθηση κάπως διαφορετική, κάπως πιο ψυχρή. Η θερμοκρασία λοιπόν μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, κοντά στους 22 με 25 στις υπόλοιπες περιοχές χώρας μας. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Σήμερα περιμένουμε γενικά έναν άστατο καιρό, που σημαίνει ότι θα έχουμε ανοίγματα και κλεισίματα, τοπικές συννεφιές θα αναλάσσονται με ηλιοφάνεια, κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές με τη μορφή όμβρου και πρόσκαιρης τοπικής καταιγίδας μέχρι και το απόγευμα. Σιγά σιγά όμως και εδώ ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Ο βοριάς αρκετά ενισχυμένος από το μεσημέρι και μετά κοντά στα 6 μποφόρ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεπερνάει τους 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας. Καλύτερες όμως καιρικές συνθήκες θα έχουμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπως θα δούμε τώρα αμέσως στην επόμενη μας κάρτα. Ηλιοφάνεια αλλά και λίγες τοπικές συννεφιές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Και εδώ όμως ο Βαρδάρης αρκετά ενισχυμένος μέσα στο Θερμαϊκό, προσεγγίζει ακόμα τα 6 και τα 7 μποφόρ ιδιαίτερα προς τα νότια τμήματα και θερμοκρασία κοντά στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Να δούμε τώρα λοιπόν στην επόμενη μας κάρτα πώς θα κυλήσει ο καιρός στις επόμενες ημέρες. Βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι έχουμε απουσία χρωμάτων για αύριο Τρίτη. Δεν περιμένουμε κάτι το αξέλογο. Την Τετάρτη όμως περνάει μια σύντομη διαταραχή. Όπως βλέπετε εδώ με τους χρωματισμούς, σήμερα θα έχουμε περισσότερη αστάθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, οι νοτιάδες που θα επικρατήσουν αύριο και την Τετάρτη θα ανεβάσουν αρκετά τη θερμοκρασία, ιδιαίτερα στην ανατολική πυροτική χώρα. Προσεγγίσουμε 26 με 28 βαθμούς Κελσίου, γιατί ο άνεμος αυτός στα ανατολικά τμήματα λειτουργεί σαν καταβάτης. Και μετά βέβαια δεν φαίνεται κάτι το αξέλογο μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Να δούμε και την τελευταία μας κάρτα με τις αέριες μάζες. Θα δείτε λοιπόν ότι έρχεται μια ψυχρή αέρια μάζα από τα Βόρεια Βαλκάνια και είναι το αίτιο της πτώσης θερμοκρασίας, της μικρής πτώσης θερμοκρασίας. Ταυτόχρονα όμως από τις ακτές Βόρειας Αφρικής, βλέπετε εδώ με τα κόκκινα χρώματα, προσεγγίζει μια θερμή αέρια μάζα που θα γίνει αισθητή στη χώρα μας από Πέμπτη και κυρίως το Σαββατοκύριακο. Και πάλι λοιπόν ανεξάρτητος καιρός επιστρέφει από την Πέμπτη και μετά.